Με τη συμμετοχή περισσότερων από 350 συνέδρων πραγματοποιείται στα Γιάννενα και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Grand Serai το Πανέλληνο Συνέδριο Διαταραχές της Εξοβασικής Ισορροπίας και των Ηλεκτρολιτών από τη Θεωρία στην Πράξη. Το εν λόγω συνέδριο χαρακτηρίζεται από την πρωτοτυπία της αιματολογίας και αποτελεί πρωτοβουλία της Εταιρείας Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδος. Στόχος της εκδήλωσης που ουσιαστικά περνάει από τη θεωρία στην πράξη είναι η σε βάθος κατανόηση των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας, που θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους γιατρούς να αντιμετωπίζουν με επάρκεια αυτές τις διαταραχές στην κλινική πράξη. Το συνέδριο φυσικά φέρνει τη σφραγίδα του καθηγητή παθολογίας του Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντή της Β' Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Μωυσή Ελισάφ. Σε δήλωσή του, ο κ. Ελισάφ αναφέρθηκε στους στόχους αλλά και στις πρωτοτυπίες αυτού του δεύτερου Πανελληνίου Συνεδρίου, που για ακόμη μια φορά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Η Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τη δεύτερη Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, της οποίας έχω την τιμή να είμαι διευθυντής, διοργανώνουν στα Γιάννενα το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολιτών. Το συνέδριο ξεκινάει σήμερα και διαδιαρκέσει μέχρι την Κυριακή 13/5. Πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grand Serai. Είναι μια επιστημονική εκδήλωση που βρίσκεται υπό την αιγίδα σημαντικών άλλων επιστημονικών εταιριών, όπως η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Αθεροσκλήρωσης, η Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας. Και ασχολείται με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και είναι ουσιαστικά ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο. Δεν είναι συνέδριο με την κλασική σημασία της λέξης συνεδρίου, αλλά είναι περισσότερο μια εκπαιδευτική διαδικασία όπου θα επιχειρηθούν να αναλυθούν αυτές οι διαταραχές του νερού και των ηλεκτρολιτών. Τι υγρά πρέπει να πάρει ένας ασθενής, πόσο κάλιο, πόσο νάτριο, για να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό το συνέδριο. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί στην καθημερινή κλινική πράξη και πολύ περισσότερο αυτοί που εργάζονται μέσα στα νοσοκομεία, οι ενδονοσοκομιακοί γιατροί. Αναμένεται να το παρακολουθήσουν 400 με 500 συνάδελφοι από όλη τη χώρα και πιστεύουμε ότι θα είναι μια επιτυχημένη εκπαιδευτική διαδικασία και ουσιαστικά μια από τις καινοτομίες του συνεδρίου είναι ότι είναι λιγότερο θεωρητική και περισσότερο πρακτική, δηλαδή θα γίνει προσπάθεια με τη συζήτηση περιστατικών να ξεκαθαρίσουν εκείνα τα δύσκολα πράγματα που υπάρχουν στην προσπέλαση αυτών των διαταραχών. Και επίσης θα δοθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, έτσι ώστε αυτός που θα φύγει από αυτό το συνέδριο να έχει εξοπλιστεί με τις απαραίτητες εκείνες πληροφορίες που θα του επιτρέπουν να μπορεί να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει αυτά τα συχνά προβλήματα.